Πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα και είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την πατρίδα μας. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία και επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού, ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος είναι συγγραμματέας στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, εν όψει και της αφίξεως του Γερμανού Προέδρου, ο οποίος θα φτάσει για πρώτη φορά σε μαρτυρική καμένη κομμόπολη της Κρήτης, στην Κάνδανο, θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Αλλά πριν από αυτό θέλω να του θέσω μερικά ερωτήματα, αναπόφευκτο, με την εμπειρία που έχει. Θυμίζω ότι ο κύριος Αλευρομάγειρος ήταν ένας από τους ανθρώπους που ηγήθηκαν της προσπάθειας να κρατηθεί εκεί που κρατήθηκε η Λευκωσία ανέπαφος. Ιδάλλως θα την είχαν πάρει όλοι οι Τούρκοι το 1974. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα κύριε Σαχή και ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Κύριε Αλευρομάγειρε, θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Σε τρεις μέρες έχουμε την επέτειο του όχι, την 28η. Και είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι ένα πανάκριβο μάθημα ελευθερίας των Ελλήνων. Στην ουσία είναι και η πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του άξονα σε ένα και τότε γεωπολιτικά αβέβαιο περιβάλλον, όπως και σήμερα. Μας λέει κάτι αυτή η επέτειος σήμερα? Κοιτάξτε, επειδή ο χρόνος πάντοτε είναι περιορισμένος, θα πω δύο φράσεις μόνο για την αξία της 28ης Οκτωβρίου και την τεράστια αντίσταση του ελληνισμού. Στις 27 Απριλίου του 1942 ο ραδιοσταθμός της Μόσχας είπε: «Επολεμήσατε αόπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς, διότι είστε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον για να αμυνθόμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι θα σας ευγνωμονούμε». Αλλά και στις 30 Μαρτίου του 1942 το BBC: «Η Ελλάδα έσωσε τη Μόσχα και τον Κάφκασο». Προσέξτε. «Όταν φτάσει η ώρα, αγνωμοσύνη απέναντι του ελληνικού λαού θα ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης». Αυτό σε σχέση με την επίσκεψη του υψηλού επισήμου της Γερμανίας στον τόπο του εγκλήματος, στην Κάνδανο, την οποία με μίσος κατέστρεψαν το 1941, τα ξέρετε εσείς καλύτερα αυτά από μένα, στην Κύπρο. Επομένως, έχουμε μία επανάληψη της προ-δύο ετών επίσκεψης Μέρκελ τις ίδιες ημέρες και θα έλεγα ότι ουδέν κακό να μηγές καλού, άρα η επίσκεψη αυτή, εφόσον η ελληνική πολιτική ηγεσία η οποία θα τον δεχθεί και θα του κάνει και γεύμα εκεί πέρα και παράτηση για να ζητήσει, ήρθε να ζητήσει συγγνώμη, υποθέτω, να του πει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν, για να φύγει κυρίως το άγος από τη σημερινή Γερμανία και να μην τη συνδέει η ίδια η Γερμανία με τα εγκλήματα της Βέρμαχτ. Με δύο λόγια, και για την 28 Οκτωβρίου και για την επίσκεψη του υψηλού προσκεκλημένου. Μισό λεπτό, στρατηγέ μου. Εσείς καλά το διατυπώνετε, αλλά θέλω να σας επισημάνω τα εξής. Ο Γερμανός πρόεδρος, ο κύριος Στάινμαγερ, πάει Θεσσαλονίκη, πάει Αθήνα, θα έχει και δείπνο και μετά καταλήγει στην Κάνδανο. Αναμφίβολα έχει υψηλό συμβολισμό, γιατί για πρώτη φορά ένας συμβολικά εννοώ, Γερμανός πρόεδρος έρχεται σε μια καμένη, ολοσχερός, ξεπατωμένη κομμόπολη, τη μαρτυρική Κάνδανο. Για την οποία και επέραντο οι Γερμανοί. Μάλιστα, τότε. Είχαν αναρτήσει και τις περίφημες πινακίδες. Ακριβώς. Ωραία. Έρχεται ο κύριος Στάινμαγερ. Εγώ λέω ότι εμείς ως φιλόξενος λαός που είμαστε οι Έλληνες, θα τον υποδεχτούμε και με ανυπομονησία θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Σε αυτή την επίσκεψη στην Κάνδανο, η πολιτιακή ηγεσία θεσμικά, η πρόεδρος Δημοκρατίας, θα είναι απούσα. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα. Μόνος του έρχεται ο κύριος Στάινμαγερ στην Κάνδανο. Το βάρος το σηκώνει ο Δήμαρχος. Αυτό δεν είναι και πολύ άσχημο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια πολιτική για τη συμβολική κίνηση του Γερμανού και ότι δεν φτάνει μια επίσκεψη για την
δήθεν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το πει ειλικρινώς, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε, δεν το πιστεύω, συγγνώμη προς τα εγκλήματα, όμως ξεκάθαρα το λέμε για να μην μας κοροϊδεύουν. Μα δυσαρέσκεια, στρατηγέ μου, συγγνώμη. Ως ελληνικός στρατηγέ λαός, μου, με ακούτε. Εγώ, δεν είμαι εγώ ελληνικός λαός, αλλά αφού γραζόμαστε όλοι την ηχό του ελληνικού λαού, απαιτούμε από την σημερινή Γερμανία να αποτινάξει από πάνω της το έγκλημα της Wehrmacht κατά της Ελλάδος, που ήταν ένα ολόκληρο ολοκαύτωμα, όλη η Ελλάδα, στον πιο τραγικό και συμβολικό τόπο, την Κάντανο. Η απέτηση της, των Ελλήνων, η οποία έχει διατυπωθεί και επισήμως και από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και διαχρονικά και από τη Βουλή των Ελλήνων στις 17 Απριλίου του 2019, την τελευταία φορά, είναι ότι η καταβολή των αποζημιώσεων, τα οποία σήμερα είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ και πάνω, τα οποία ορίστηκαν με τη διάσκεψη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946-47 επισήμως από την διεθνή κοινότητα, πρέπει επιτέλους, είμαστε η μοναδική σχεδόν χώρα σε όλο τον κόσμο που δεν έχει γίνει αυτό, για να αποκατασταθεί η ηθική και όχι η χρηματική κυρίως τάξη. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, και αν δώσει και κάτι λεφτά σε κανένα δήμαρχο εκεί πέρα, είναι τα καθρεφτάκια προς τους ιθαγενείς. Πρέπει ξεκάθαρα να μιλήσουμε. Δεν το ήξερα ότι δεν θα πάει η πρόεδρος. Μισό, μισό. Στρατηγέ μου, μισό λεπτό. Νομίζω αν ότι ακούτε. Είναι καλύτερο που δεν πάει για να δείξει κατά κάποιο τρόπο. Στρατηγέ. Υποθέτω, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Δεν με ακούει. Και η δυσαρέσκειά της, διότι επέλεξε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1944, το τέλος του Οκτωβρίου, και στην καταστροφή της Κάντανου να ξαναέρθει Γερμανός υψηλός επίσημος για να μας πει τι. Με ακούτε τώρα? Σας ακούω. Μάλιστα. Εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση, με συγχωρείτε. Τι δυσαρέσκεια, εσείς ερμηνεύετε ότι μπορεί να είναι δυσαρέσκεια της Πρόεδρου. Εγώ δεν την κατανοώ τη δυσαρέσκεια, θα σας το πω ευθέως. Είναι στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη μαζί. Είναι στο Σύνταγμα στην κατάθεση Στεφάνου μαζί. Είναι, θα τον υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο, θα τον δεξιωθεί το βράδυ ξανά και μετά θα έρθει στην Κάνδανο, αμοναχός που λέμε στην Κρήτη. Με συγχωρείτε, υπάρχει καλύτερο μέρος από ένα τόσο υψηλού συμβολισμού, μαρτύριο των Ελλήνων, ο ανώτατος πολιτιακά παράγοντας της χώρας, να ξαναθέσει. Να ήταν παρούσα και μάλιστα να έλεγε εκεί με ευγένεια αυτά τα οποία συζητάμε εμείς. Σωστά. Αυτό λέω. Γιατί Φράβο. Δηλαδή να το ερμηνεύω εγώ ως δυσαρέσκεια? Εντάξει, αλλά με συγχωρείτε, θα μου επιτρέψετε να πω, με όλο το σεβασμό και προς σας και προς την υψηλή πολιτιακή αρχή, ότι έχω την εντύπωση ότι αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί και οι πολιτικιακές αρχές καλύτερα από μας τα πράγματα, και ίσως, δεν ξέρω, στα διάφορες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα να θέσει ευθέως αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός απαιτεί. Όχι επαιτεί, απαιτεί. Μάλιστα. Και στο όνομα του ελληνικού λαού πρέπει να υπενθυμίσω όλο το ελληνικό κοινοβούλιο. Διότι είναι απόφαση. Γι' αυτό σας είπα στις 17 Απριλίου του 19 για τελευταία φορά, γιατί έχουν εξαλλαγήνει αυτά, ήταν ομόφωνη η απόφαση να αρχίσουν οι συζητήσεις. Και αντί να ερχόμαστε, κύριε εξοχότατε πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας της σημερινής, να ζητάμε τάχα τη συγγνώμη, η συγγνώμη έχει και έμπρακτη απόδειξη. Αυτά άλλα είναι κορυδία, συγγνώμη. Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Είμαστε 84 χρόνια μετά την επέτειο του όχι. Και είμαστε σε μια γεωπολιτικά ταραγμένη περιοχή, όλη την Ανατολική Μεσόγειο έχει πάρει φωτιά. Έρχεται ο Χακάν Φιντάν σε 10 μέρες. Η Τουρκία, για να συνομιλήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση. Και την ίδια ώρα η Τουρκία, ακόμη και χθες, επανήλθε με νέα ναύτεξ, τα ξέρετε, αμφισβητώντας τα θαλάσσια ύδατα μεταξύ Χίου
Και λες μου, και η Χίος, εσείς το ξέρετε, στρατηγέ μου, ναι, το ναι. έχω ξαναπεί, τα δυτικά της Χίου εξασφαλίζουν τον απόλυτο έλεγχο του κεντρικού Αιγαίου. Ναι. Αυτά δεν ναι. είναι τυχαία. Τι προϊονίζονται κατά τη γνώμη σας? Διότι ναι. το πολιτικό σύστημα, ακούστε, το βλέπω, δεν ασχολείται, ή όταν ασχολείται δίνει ένας πρώην πρωθυπουργός συνέντευξη σε τουρκική εφημερίδα χθες. Δημοσιεύεται σήμερα στην Ελλάδα και λέει να μοιραστούμε τον ήλιο και τη θάλασσα στο Αιγαίο. Καλά πράγματα αυτά. Ωραία πάμε. Ναι, ναι, ο κύριος Παπανδρέου. Μάλιστα. Ο κύριος Παπανδρέου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα διαφωνήσω με τις απόψεις του. Πάντοτε πετάει ορισμένα, τέλος πάντων δεν θέλω να το πω, ο ήλιος είναι για όλους. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Ο ήλιος είναι για όλους. Αρχή να μην μας το ζητάνε όλο οι γείτονες, διότι όταν λέμε ότι συζητάμε με τους Τούρκους, τι συζητάμε? Συζητάμε τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Εμείς έχουμε καμία απέτηση? Έχουμε βάλει στο τραπέζι καμία απέτηση? Και ο κύριος Παπανδρέου, εντάξει, τώρα έχει βαθμολογηθεί από τον ελληνικό λαό, επομένως δεν χρειάζεται να μιλήσουμε κάτι Μάλιστα. άλλο και να γίνουμε περισσότερο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, βλέπω το πολιτικό σύστημα είναι ακριβώς τα πίτουρα και φθηνό στο στάρι. Εδώ με όλα αυτά που γίνονται δεν λέει τίποτα. Για όλα τα άλλα ξέρει να πει. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτά τα δυσάρεστα και δεν δέχομαι εγώ ότι η Ελλάδα είναι τόσο μικρή τους ώστε να κάθεται και να κάνει όλες αυτές τις συζητήσεις. Καλό είναι. Είπε πριν από μερικές μέρες σε μια ανοιχτή συνέντευξη ο κύριος Πρωθυπουργός ότι είμαστε τόσο ισχυροί που μπορούμε να συζητάμε επί ίσης όρης οτιδήποτε με την Τουρκία. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ το εύχομαι αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εγώ μπροστά στην πολιτική και υπεύθυνη πολιτική ηγεσία θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσέχω. Αλλά περισσότερο από όλους θα πρέπει να προσέχουν οι πολιτικοί αρχηγοί να μην κάνουν ούτε την παραμικρή υποχώρηση. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Όπως είπαμε προηγουμένως για τον Γερμανό, το ίδιο και χειρότερο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους Τούρκους. Όταν ερχόμαστε, με συγχωρείτε πάρα πολύ θα το πω γιατί με πείραξε πάρα πολύ. Όταν ερχόμαστε και υποδεχόμαστε με υποκλήσεις τον πρόεδρο της Τουρκίας, όταν καταντάμε να στέλνουμε αξιωματικό την ημέρα της μικρασιατικής καταστροφής για να συγχαρεί, τι, αυτά τα πράγματα είναι τεράστιο λάθος. Και το λάθος, είπαμε, έλεγε το Αλεγάνδος, είναι μεγαλύτερο από το έγκλημα στην πολιτική. Στρατηγέ, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και μία κουβέντα για αυτό που δεν βγαίνει ποτέ από το δικό σας κάδρο στις δημόσιες αναφορές. Στην Κύπρο τα πράγματα πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουμε 50 χρόνια από την καταστροφή και εμείς κάνουμε καλά μνημόσυνα, αλλά έχουμε μείνει στα μνημόσυνα. Πρέπει να αλλάξει τελείως η στρατηγική. Μα τελείως η στρατηγική, και πρέπει για να γίνει αυτό να το πάρουν με το μέσα μυαλό και να ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Διότι αλλιώς θα έχουμε άλλη μία καταστροφή και άλλη μία απώλεια. Δεν το δέχομαι ότι θα γίνει αυτό. Η μοίρα και η ελληνική ιστορία είναι τόσο μεγάλη που δεν θα επιτρέψει και στον χειρότερο πολιτικό να κάνει άλλο ένα έγκλημα. Δημήτρης Αλευρομάγειρος, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία πρωί Παρασκευής. Χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και όλοι, και χρόνια πολλά για την 84η επέτειο του Όχι και την 80η της Απελευθέρωσης Ελλάδος. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα.